Στο λιμάνι της Σούδας αποβιβάστηκαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι 78 μετανάστες που μέσω του γνωστού θαλάσσιου διαδρόμου από το Τομπρούκ της Λιβύης προς τη Γάβδο έφτασαν μέχρι τα ανοιχτά του ακριτικού νησιού. Ανάμεσα στους νεαρούς άνδρες βρίσκονταν περισσότεροι από 10 ανήλικοι και μια γυναίκα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη που για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του χαμόγελου του παιδιού στο νοσοκομείο Χανίων. Είναι η 44η περιπέτεια που ζει το λιμενικό και ο Δήμος Χανίων, η Γάβδος και η Παλιόχωρα. Αυτή τη φορά όμως, όπως είπατε, περισυνελέγησαν από το μεγάλο σκάφος του λιμενικού ανοιχτά της Γάβδου, δεν πλεύρησαν το νησί. Οι μετανάστες επέβαιναν σε μικρό ξύλινο σκαρί όταν εντοπίστηκαν από ναυαγό σωστικό του λιμενικού 23 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Στην περιοχή περιπολούσε το ταχύπλοο παράκτιο περιπολικό πλοίο 920 του λιμενικού σώματος, στο οποίο έγινε μετεπιβίβαση των μεταναστών. Από 1 Γενάρη μέχρι σήμερα που μιλάμε έχουν έρθει στα Χανιά περίπου 2.100 άνθρωποι από την Λιβύη. Στατιστικά η πλειονότητα είναι Αιγύπτιοι, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Σύριοι, και κάποιοι από το Σουδάν, ελάχιστοι από το Σουδάν. Με λεωφορείο της αστυνομίας, οι 77 μετανάστες μεταφέρθηκαν στον χώρο της πρώην περιφερειακής αγοράς της Αγιάς, όπου θα φιλοξενηθούν για όσο διάστημα διαρκέσει η διαδικασία ταυτοποίησής τους και το έργο της προανάκρισης. Όσο ο χώρος της Αγιάς είναι διαθέσιμος και δεν υπάρχουν εκθέσεις, είναι ένας χώρος που μπορεί να διατεθεί και εξυπηρετεί απόλυτα και το λιμενικό και όλους εμάς. Ο Δήμος Χανίων έχει ζητήσει έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 320.000 ευρώ από το αρμόδιο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, προκειμένου να καλύψει το κόστος της φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταβληθεί το ποσό, ενώ και ο Δήμος Γάβδου, που δέχεται επιβάρυνση, έχει λάβει ένα μέρος του κονδυλίου για το οποίο δεσμεύτηκε το Υπουργείο.